Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Δημήτρης Χαραλαμπίδης και σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποια operations που μπορούμε να κάνουμε με derivatives. Operations with the derivatives. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο. Addition slash subtraction. Το οποίο λέει το εξής, πώς. Εάν έχουμε να βρούμε το derivative είτε ενός αθροίσματος είτε μιας διαφοράς από functions, καλή ώρα εδώ, f of x plus minus g of x derivative, αυτό ουσιαστικά σπάει. F derivative of x plus minus g derivative of x. Ας το κάνουμε λίγο highlight και ας πάμε να δούμε κάποιες ασκησούλες. Παράδειγμα, το derivative του χ τετράγωνο συν sin x. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να το σπάσουμε πρώτα. Χ τετράγωνο derivative συν sin x derivative. Ας γράψω εγώ εδώ τα βασικά derivative, για να μας φαίνονται και εύκολα σε όλους. Νη επί χ στην ημείον 1. Το sin x θα γίνει cosine x. Το cosine x θα γίνει μείον sin x, το α εις την χ derivative θα γίνει α εις την χ ln α, το ε εις την χ θα γίνει ε εις την χ, η ρίζα του χ θα γίνει 1 προς 2 ρίζα χ, το ln του χ θα γίνει 1 over x, το 1 over x θα γίνει μείον 1 over x squared. Έχουμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε στο παράδειγμά μας, χ τετράγωνο x squared derivative plus sin x, το x squared θα γίνει 2x και το sin x θα γίνει plus cosine x. Χ τρίτης μείον χ πέμπτης συν 4. Θα γίνει x cubed derivative μείον x to the power of 5 derivative plus derivative of 4. Άρα ίσομε 3x squared μείον 5χ τετάρτης συν 0. Cosine x συν 2y μείον 3. Derivative. Εδώ τώρα υποθέτουμε πως όλες είναι functions in terms of x. Δηλαδή όλες είναι συναρτήσεις του χ. Αφού λοιπόν πρώτα το σπάσουμε συν 2 ψι derivative μείον 3 derivative και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα είναι συναρτήσεις του χ, μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτό το αντιμετωπίζω σαν αριθμό. Άρα το derivative του θα είναι όπως και το derivative του 3 και τα δύο ίσα με το 0. Και κατέληξα μόνο με το μείον sin x. Για παράδειγμα, όταν έχω το 2 εις την χ συν 5 εις την χ συν 2 εις την τρίτη, αυτό θα γίνει 2 εις την x derivative plus 5 to the power of x derivative plus 2 to the power of 3 derivative. Το 2 to the power of 3 derivative είναι αριθμός, είναι ίσο με το 0. Το 2 to the power of x και το 5 to the power of x είναι σαν το a to the power of x, οπότε θα γίνει 2 to the power of x times ln 2 plus 5 to the power of x times ln 2. Δεύτερη ιδιότητα, το scalar multiplication. Το οποίο μας λέει το εξής, πως το derivative του k επί f του χ, όπου το k είναι ένας αριθμός, είναι ίσο με το k επί f of x derivative. Δηλαδή, ο αριθμός περνάει έξω από το derivative, την σκαπουλάρη, και δεν συμμετέχει στο differentiation process. Προσοχή. Εάν τον αριθμό τον πετύχω μόνο του, π.χ. το derivative του 3, θα κάνει 0. Εάν όμως πετύχω το 3 επί ένα function of x, το 3 θα περάσει απ' έξω και θα συνεχίσω με το derivative του function. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Αρκετά παραδείγματα μάλιστα.
3x πέμπτης. Άρα 3 επί x to the power 5 derivative. Άρα 3 επί 5 χ τετάρτης. Μπορώ να τα ενώσω σε ένα 15 χ τετάρτης. Μείον 2 x cubed. Μείον 2 επί x cubed derivative. Άρα μείον 2 επί 3x squared, το οποίο είναι μείον 6x squared. 4 cosine x derivative. 4 επί cosine x derivative. Άρα 4 επί μείον sine x, δηλαδή μείον 4 sine x. 5 over x derivative. Αυτό μπορώ να το θεωρήσω ως 5 επί 1 over x derivative. Άρα 5 επί 1 over x derivative. Άρα 5 επί minus 1 over x squared. Δηλαδή, μείον 5 over x squared. Με τον καιρό, να έχετε υπόψη, ότι κανένας δεν περιμένει από μας during the exams να το κάνουμε τόσο αναλυτικά. Ωστόσο, περιμένει κυρίως, μάλλον όχι ωστόσο, περιμένει να δούμε τα σωστά αποτελέσματα. Κάθε μία από αυτές τις ασκήσεις για το IB θα άξιζε για ένα mark. Το σωστό αποτέλεσμα. Εάν τώρα συνδυάσω το 1 και το 2, μπορώ να δημιουργήσω ένα linear combination. Combination. Το οποίο θα μου λέει πως K επί F του Χ συμπλήν λάμδα επί g του χ derivative είναι k επί f τόνος του χ συμπλήν λάμδα επί g τόνος του χ. Ας το κάνουμε και αυτό highlight. Και πάμε να δούμε παραδείγματα. 3 χ πέμπτης συν 2 χ τρίτης derivative. Είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε απευθείας, αλλά όσο πιο πολύ εξοικειωμένοι νιώθουμε, αλλά για τώρα θα το γράψουμε όσο πιο αναλυτικά μπορούμε. Αρχικά θα το σπάγαμε, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα νούμερο 1. 3 χ πέμπτης derivative plus 2 x cubed derivative. Στη συνέχεια, οι αριθμοί θα περνούσαν απ' έξω. 3 επί χ πέμπτης derivative plus 2 επί χ τρίτης derivative. Και τώρα θα εφαρμόσουμε τα differentiation rules. 5 χ τετάρτης και 2 επί 3 χ τετράγωνο. Κάνω και λίγο πράξεις. 15 χ τετάρτης συν 6 χ τετράγωνο. Επόμενο παράδειγμα. 3 sin x μείον 5 ρίζα χ συν 4 επί 2 to the power of x. Και πάλι το σπάω. 3 sin x derivative μείον 5 ρίζα x derivative συν 4 επί 2 χ derivative. Οι αριθμοί, εφόσον τους έχω συναντήσει να είναι σε πολλαπλασιασμό με συναρτήσεις, περνάνε απ' έξω και θα γίνει 3 επί sin x derivative μείον 5 επί ρίζα x derivative plus 4 επί 2 to the power of x derivative. Και τώρα θα εφαρμόσω κανονικά τα differentiation rules που ξέρω. Άρα θα κάνω 3 επί cosine x μείον 5 επί 1 over 2 ρίζα x συν 4 επί 2 to the power of x επί ln 2. Αυτά, άρα είδαμε ότι ισχύουν δύο πολύ βασικές ιδιότητες. Το ότι αν θέλω το derivative του αθροίσματος ή της διαφοράς, μπορώ να το σπάσω σε κάθε όρο ξεχωριστά, κρατώντας τα πρόσημα. Εάν έχω έναν αριθμό να πολλαπλασιάζεται με ένα function, τότε αυτός ο αριθμός μπορεί να περάσει απ' έξω και μπορεί να υπάρξει και ο γραμμικός συνδυασμός αυτών των δύο. Αυτά προς το παρόν. Θα ακολουθήσουν βίντεο στα οποία θα δείξουμε το product rule, το τι ισχύει για τον πολλαπλασιασμό δύο ή περισσότερων function, και το quotient rule, τι ισχύει για τη διαίρεση. Αλλά μέχρι τότε, εάν σε αυτό το βίντεο έχουμε κάποια απορία, μην διστάσετε να την γράψετε στα σχόλια από κάτω. Όπως πάντοτε, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.